Φίλε Ξανθιώτη, αγαπητέ συμπολίτη, σήμερα θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί καθημερινά, όλο και περισσότερο, μου εκδηλώνεις την αγάπη σου όταν με βλέπεις στο δρόμο ή όταν έρχεσαι στα γραφεία μας για να μας πεις ότι θα μας στηρίξεις. Αυτή η αγάπη σου να ξέρεις ότι μας δυναμώνει. Μας δυναμώνει και μας κάνει πιο ικανούς για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε το κατεστημένο που υπάρχει πλέον σε αυτή την πόλη, να μπορέσουμε να πολεμήσουμε τους μεγαλοεργολάβους που λιμένονται αυτή την πόλη, τους μεγαλοεργολάβους με τους συνεργάτες τους και τους συνεταίρους τους, που είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν μόνο έργα βιτρίνας και εξοδεύονται τα τεράστια κονδύλια, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς ντροπή και χωρίς τσίπα εμφανίζονται και σου λένε ότι από αύριο όλα θα αλλάξουν και θα πάμε προς το καλύτερο. Ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω. Την Κυριακή πρέπει να είσαι στην κάλπη. Την Κυριακή έχεις την δύναμη να κάνεις πράξη τις υποσχέσεις που μας δίνεις. Την Κυριακή έχεις την δύναμη να αλλάξεις τη μιζέρια που δέρνει αυτόν τον τόπο εξαιτίας ολίγων. Ολίγων, αλλά γνωστών που τόσα χρόνια έχουν φέρει την πόλη μας σε αυτήν την κατάσταση. Η Ξάνθη ήταν η βασίλισσα της Θράκης και έχει καταντήσει η παραδουλεύτρα και το ξέρεις. Μην αφήσεις λοιπόν άλλους να αποφασίσουν για σένα. Την Κυριακή έλα στην κάλπη και ψήφισε το συνδυασμό Νέα Εποχή για να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε στην πόλη μας τα χίλια της χρώματα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί τις πρέπουν, γιατί το αξίζουμε, γιατί ανέκαθεν ο Ξανθιώτης είχε αποδείξει ότι είναι ο άνθρωπος που και μπορεί όταν θέλει, αλλά και τα καταφέρνει. Ραντεβού την Κυριακή.